Αστάνα, πρωτεύουσα του Καζακστάν, μιας σχετικά νέας χώρας που προέκυψε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από περίπου 25 χρόνια. Από τότε, το Καζακστάν έχει καταφέρει να είναι μια μίνι βιομηχανική δύναμη στην περιοχή και στα χρόνια που έρχονται φιλοδοξεί να γίνει ο μεγαλύτερος εμπορικός κόμβος μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Αστάνα θυμίζει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ακόμα και όταν είναι παγωμένη. Βρίσκει κανείς τα πάντα και οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν ήδη πάρει θέση για το μέλλον. Η πόλη πρόκειται να φιλοξενήσει την Expo του 2017 σε ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που χτίζεται στις παρυφές της και με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζει την πανηγυρική της είσοδο στο κλαμπ των ισχυρών του εμπορίου. Όπως λέει η υπεύθυνη επικοινωνίας της Expo 2017, Ασέλ Κοζάκοβα, η έκθεση θα είναι επικεντρωμένη στις νέες μορφές πράσινης ενέργειας. Σύντομα, επιτελείς του Υπουργείου Εξωτερικών θα ξεκινήσουν επαφές σε όλο τον κόσμο για την πρόσκληση των χωρών. Η νέα οικονομική πολιτική του Προέδρου Ναζαρμπάγεφ έχει επίκεντρο τις μεταφορές και τη σύνδεση της πρωτεύουσας με όλη τη χώρα, λέει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ερλάν Καρίν. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων που εκτός από τις μεταφορές προβλέπει στήριξη των μικρομεσαίων με τη μορφή ευνοϊκών δανείων, εξαγορά κόκκινων δανείων, δαπάνες για υποδομές, ενεργειακές υποδομές και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Από το 2010 έχει ξεκινήσει η εκβιομηχάνηση του Καζακστάν. Μέσα σε 5 χρόνια η βιομηχανική παραγωγή έχει διπλασιαστεί και οι ξένες επενδύσεις ανέρχονται σε 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία Kaznex, που έχει σαν στόχο να προσελκύει επενδύτες στη χώρα. Όπως λένε πολλοί, σε μερικά χρόνια από σήμερα, η Αστάνα θα έχει γίνει το Ντουμπάι της Κεντρικής Ασίας. Ήδη χιλιάδες ξένοι διαφόρων εθνικοτήτων εργάζονται σε εταιρείες στην πρωτεύουσα και όσο η πόλη επεκτείνεται, τόσο αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους εργαζόμενους. Στην Αστάνα συναντήσαμε και ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει και εργάζεται εδώ. Ο Αλέξης και η Ιουλία δηλώνουν ευχαριστημένοι και προς το παρόν δεν σκέφτονται να γυρίσουν στην Ελλάδα. Αμοιβόμουν καλά στην προηγούμενη δουλειά και θεωρητικά δεν θα έπρεπε να βγω καν από την Ελλάδα. Αλλά σου είπα, είναι ένα το γεγονός ότι ήθελα να βγω, θα έβγαινα έτσι κι αλλιώς. Και δεύτερον είναι ότι, εντάξει, όπως όλοι μας, αρχίζαμε και ανησυχούμε γιατί όλα ήταν πολύ ρευστά. Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να γίνονται πολύ ρευστά τα πράγματα. Εκεί όταν βρέθηκε η ευκαιρία, την άρπαξα και έκανα το βήμα για έξω. Είναι μια καινούργια εμπειρία, η οποία μόνο κέρδος θα μου φέρει. Δεν το είδα ποτέ αρνητικά. Με βάση αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, νιώθω προνομιούχα, αλλά γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να φύγω πιο εύκολα. Επειδή ο Αλέξης ήταν εδώ, μου ήταν πολύ πιο εύκολη η απόφαση να πάω κάπου συγκεκριμένα, έτσι. Υπάρχουν ευκαιρίες εκεί έξω και δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές ικανότητες, ας πούμε, για να πιάσεις μια καλή δουλειά, να έχεις decent λεφτά, να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, να μην σε τραμπουκίζουν, να πληρώνεσαι τις υπερορίες σου, να παίρνεις την άδειά σου χωρίς πολλά, χωρίς πολλές ερωτήσεις, ας πούμε, χωρίς να προσπαθείς να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου γιατί πρέπει να πάρεις άδεια μετά από 360-350 μέρες εργασίας. Όλα αυτά, δηλαδή αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει απαραίτητα έξω.